8 το πρωί, παραλία του Αγίου Κοσμά. Μπουλντόζα της περιφέρειας Αττικής γκρεμίζει το αυθαίρετο κέντρο διασκέδασης Φαντασία. Όλη η διαδικασία κατεδάφισης γίνεται παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ο Γιώργος Παπανδρέου, συνοδευόμενος από την Υπουργό Περιβάλλοντος και τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, έφτασε νωρίς το πρωί στον Άγιο Κοσμά και ενημερώθηκε για το άνοιγμα του παραλιακού μετόπου. Εδώ είναι το ρέμα, εδώ είναι. Αυτό θα κρύψει. Αυτή είναι η πρώτη παραλία που βλέπουμε εδώ μπροστά. Και, ναι. Και θα ανοίξουμε μέχρι. Και θα ανοίξει όλο αυτό εδώ. Αυτό, όλο. Εδώ. Και θα το πρώτο. Αυτά, σε αυτό. Μετά περνάμε εδώ, είναι κάτι εγκαταστάσεις των κομάντων. Έχουμε συνοηθεί μαζί τους και βγαίνουμε στην άσφαλτο. Άρα και εδώ θα έχει μια πρόσβαση. Και θα ανοίξουμε και αυτήν εδώ την παραλία μέχρι εδώ πάνω. Στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες της Αττικής και να κατεδαφιστούν οι αυθαίρετες κατασκευές και οι περιφράξεις που εμποδίζουν μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν ένα από τα ωραιότερα σημεία του Λεκανοπεδίου. Και πολύ σημαντικό αυτή την εποχή να μπορεί η κάθε οικογένεια χωρίς κόστος να. Να έχει πρόσβαση στην άθληση, στο φυσικό και περιβάλλον κοντά, και σε μια θάλασσα που η Αττική έχει. Και πολύ κοντά στις κατοικίες που φτάνει κανείς εύκολα. Σαββατοκύριακο και εδώ έρχεται πάρα πολύ κόσμο. Παιδιά, μικρά, οικογένεια. Πολλοί και δεν μπορούσαν να μπουν στη θάλασσα. Αυτό είναι μεγάλο έργο. Μεγάλο. Αυτή είναι η αρχή και έπεται και συνέχεια, λένε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η Τίνα Μπιρμπίλη μίλησε στην εκπομπή Κοινωνία Ωρα Μέγκα για τις κατεδαφίσεις αυθαίρετων κατασκευών στο παραλιακό μέτωπο. Αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Δεν είναι ότι γκρεμίζεις ένα αυθαίρετο. Είναι ότι ανοίγει την παραλία στους κατοίκους. Και είναι ένας χώρος πάρα πολύ μεγάλος. Και όχι μόνο στον χώρο της φαντασίας, αλλά και κατά μήκος των ακτών. Αυτό που θέλουμε είναι να ανοίξουμε μία περιοχή γύρω στα 2 περίπου χιλιόμετρα για φέτος και να αποκατασταθεί στοιχειοδός ένας χώρος ώστε να αποδοθεί στους κατοίκους της πόλης.